Πιζαετό, ο οποίος βρέθηκε στο Αντισκάρι και να φιλοξενήσουμε την πνιγμένος μέσα σε δεξαμενή νερού βέβαια. Να πάμε λίγο και να υποδεχτούμε την κυρία Πόπη Μπαξεβάνη. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης προγράμματος Life Bonelli East Med. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μια δυσάρεστη είδηση με ένα νεαρό πουλίπτινο στο οποίο είχε τοποθετηθεί μάλιστα δορυφορικός πομπός στο πλαίσιο του προγράμματος. Για πείτε μας περισσότερα λίγο. Υλοποιούμε αυτό το έργο από 18, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, με σκοπό τη μελέτη του είδους αυτού στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προσπαθούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές απειλές που δέχεται. Είμαστε 6 εταίροι, 4 από Ελλάδα και 2 από Κύπρο. Και το Υπουργείο περιλαμβάνεται του περιβάλλοντος στο δικό μας. Η Ελληνική Ορνηθολογική, η Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών NCC, το Τμήμα Δασών της Κύπρου και η Υπηρεσία Θύρας Πανίδας της Κύπρου. Μάλιστα. Και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εννοείται, παρακολουθούμε 22 περιοχές Natura, ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Παρακολουθούμε τις επικράτειες των ζώων, τις φωλιές τους. Σημαίνουμε τους νεοσούς, αν καταφέρουμε να τους πιάσουμε στη φωλιά. Τους βάζουμε δορυφορικό πομπό, τους παρακολουθούμε ακολούθως. Ναι. Βλέπουμε τις διαδρομές τους, την εξέλιξη της ζωής τους, την ενηλικίωσή τους και διάφορα τέτοια καλά, μεν, αλλά και δυσάρεστα όπως αυτό το γεγονός πρόσφατα. Είναι η Θωμαΐς, σωστά, η οποία χάθηκε. Ναι, έτσι, έτσι την ονόμασαν τα παιδιά που την μάρκαραν. Η οποία χάθηκε, κινητοποιηθήκατε άμεσα, σας βοήθησε και ο κύριος Νηστικάκης, έτσι δεν είναι. Βασικά το στίγμα της, ακριβώς επειδή παρακολουθούμε πομπό, μας έδειξε ότι ήταν στάσιμη 2-3 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι είναι αμέσως σήμα κινδύνου αν μείνει το πουλί στάσιμο 2-3 μέρες. Πήγαν οι συνάδελφοι αμέσως, σχεδόν μετά από μία μέρα, να πάνε να το ψάξουν. Δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν. Γιατί δεν είναι εύκολο να ψάχνεις ένα πουλί, ας πούμε, σε μία τεράστια περιοχή. Οπότε ενεργοποιήσαμε την ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, τα σκυλιά που έχουμε στην Κρήτη. Στο ίδιο έργο, βέβαια, στον Μπονέλη έχουμε τρεις ομάδες. Ναι. Είναι ο Σπύρος Νηστικάκης με την ΕΚΑ, αλλά αυτή τη φορά πήγε με την ΤΑΙΚΑ, που είναι από την κριτική ομάδα σκύλων. Έχουμε τον Γιώργο τον Χωραφά στο Λασίδι με την ΠΑΚΑ και στη Ρόδο Μάλιστα. την κυρία Χριστίνα Διακίδη με την ΤΖΙΚΑ. Πού βρέθηκε αυτά τα σκυλιά, και ο βασικός... εξαιρετικοί συνεργάτες. Βέβαια. Καταφέρνουν να εντοπίσουν πολύ πιο εύκολα από έναν άνθρωπο που ψάχνει σε μια τεράστια έκταση. Να εντοπίσουν αντικείμενα ή πράγματα που είναι παράξενα πέραν από τις φόλες και τα τοξικά. Μάλιστα, κυρία Μπαξεβάνη. Έχει τύχει δηλαδή να εντοπίσουν και όπλο, ας πούμε. Πού βρέθηκε το νεκρό πτηνό, βέβαια. Σε μια ανοιχτή δεξαμενή άρδευσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Είτε το πουλί απλά δίψαγε και κατέβηκε να πιει νερό, αλλά επειδή οι δεξαμενές δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσει ένα πουλί να πιαστεί από κάπου για να βγει. Και ήταν και χαμηλά το νερό που πνίγηκε. Η άλλη περίπτωση που μας έχει συμβεί σε άλλη δεξαμενή στο Λευκοχώρι, κυνηγούσε τη λία του και μέσα στην πάλη, ας πούμε, έπεσε μέσα στην δεξαμενή και δεν κατάφερε να ξαναβγεί. Στο πλαίσιο του έργου τώρα εμείς έχουμε παράξει κάποιες σκάλες διαφυγής, τις λέμε, κάποιες διατάξεις, που θα τις βάλουμε πιλωτικά σε 60 δεξαμενές, 62 δεξαμενές στην Κρήτη. 32 στην Κρήτη και 30 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, για να το δοκιμάσουμε πόσο αποτελεσματικό είναι, στις οποίες ουσιαστικά ποντίζονται μέσα στις δεξαμενές οι συσκευές επιπλέον και τουλάχιστον έχει κάπου να κουμπίσει το πουλί απάνω, να βγει, να στεγνώσει και να μπορέσει να φύγει μετά. Μάλιστα. Και θα υπάρξει και κτηνιατρικός έλεγχος, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες. Πάντα όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί πρέπει να εξακριβώνουμε και τις αιτίες θανάτου. Γίνονται εξετάσεις ακτινογραφίες, μπορεί να έχει υπερβοληθεί το πουλί και να έπεσε μέσα. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορεί οτιδήποτε να έχει συμβεί. Θα πρέπει να αναμένουμε να βγουν
κτηνιατρικές όπως και να έχει η κυρία Βαξεβάνη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το έργο σας, για την αγάπη σας, για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση τους συνεργάτες που κοπιάζουν, κρεμιούνται από τις φωλιές. Εδώ είμαστε να μεταφέρουμε και όμορφες ειδήσεις και ξεχωριστές ειδήσεις. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.